Η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας, ουσιαστικά Ρωσίας Δύσεως αυτή τη στιγμή, είναι ίσως η μεγαλύτερη παγκόσμια ρήξη που, των ημερών μας. Και είναι αποτέλεσμα αφενός των μετασοβιετικών οδυνών, όπως φαίνεται οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο, στον πλανήτη μετά τη Σοβιετική κατάρρευση, ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι νέε γεωπολιτικές ισορροπίες. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτών είναι η σύγχρονη ρωσο-ουκρανική αντιπαράθεση. Είναι μια αντιπαράθεση η οποία ίσως να έχει και μια βάση στο παρελθόν παρότι αφορά λαούς οι οποίοι είναι εξαιρετικά συγγενικοί ε, με μια έννοια ότι και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί είναι πλευρές της, του ίδιου κλάδου της σλαβικής θα λέγαμε μεγάλης οντότητας και πάνω απ' όλα οι περιοχές του, του Κιέβου είναι μπορούμε να πούμε οι απαρχέ τη συγκρότηση του ρωσικού έθνου. Τέλο πάντων, πολλά είναι τα ιστορικά δεδομένα τα οποία συνδέουν Ουκρανού και Ρώσου. Συν το γεγονό ότι ένα μεγάλο μέρο των Ουκρανών είναι και ρωσόφωνοι. Δηλαδή, οι Ουκρανοί που κατοικούν στην Ανατολική Ουκρανία και στην Νότια Ουκρανία είναι κατά το πλείστον ρωσόφωνοι. Όμω, έτσι όπω έγινε η κατάρρευση, έτσι όπω διαμορφώθηκαν οι διεθνεί σχέσει, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη αντιπαράθεση. Το πολύ έτσι, ενδιαφέρον για μας είναι ότι η αντιπαράθεση αυτή εξελίσσεται στα εδάφη που κατοικεί μια πολυάριθμη ελληνική μειονότητα. Επισήμως αναγνωρισμένη είναι η περιοχή της Μαριούπολης και των 25 χωριών που υπάρχουν ολόγυρα. Οι Έλληνες της Μαριούπολης Σήμερα πρέπει να είναι τη τάξη των 90.000. Είναι επίσημα αναγνωρισμένη η ελληνική μειονότητα με σχολεία ελληνικά, με παιδαγωγική ακαδημία στη Μαριούπολη που παράγει Έλληνε δασκάλου κλπ. Είναι δηλαδή ένα άλλο ελληνισμό συγκροτημένο με ιδιαίτερη σημασία στον χώρο τη ελληνική διασπορά, γιατί είναι. Μετά από όλες αυτές τις φοβερές ταλαιπωρίες του 20ου αιώνα, τις ανταλλαγές πληθυσμών, τις φαγές, τις γενοκτονίες, τις ε, αποδιαλύσεις όλων των παλιών ελληνικών παροικιών, είναι η μόνη περιοχή που οι Έλληνες του εξωτερικού διατηρούν αγροτική ενδοχώρα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αστικό πληθυσμό όπω είναι παντού η ελληνική διασπορά σε όλο τον κόσμο, αλλά έχει και χωριά, έχει αγρότε Έλληνες αυτή τη στιγμή. Και αυτό δίνει ιδιαίτερη σημαντικότητα στην ίδια τη την ποιότητα και την φύση. Ε, αυτό ο ελληνισμό ουσιαστικά προέρχεται από του αρχαίους Έλληνε τη Κρυμαία. Οι αρχαίοι Έλληνε τη Κρυμαία, δηλαδή τη ταυρίδας των Αρχαίων Ελλήνων ή τη Περατεία των Βυζαντινών, είναι ένα ελληνικό πληθυσμό που διαμορφώθηκε από του μεγάλου ελληνικού απικισμού του 7ου και του 6ου αιώνα π.Χ. και μαζί με το χώρο του το, 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 το Μικρασιατικού Πόντου είναι οι δύο χώροι όπου η κάποτε ακμαία ελληνική παρουσία στον εύξηνο πόντο παρέμεινε αμύωτη μέσα στις χιλιετίες, δηλαδή δεν έχουμε ασυνέχειες, ιστορικές ασυνέχειες. Ο ελληνισμός αυτός της Κρυμαίας, θα μεταναστεύσει δυτικά στα τέλη του 18ου αιώνα και θα διαμορφώσει τη Μαριούπολη, θα ιδρύσει την πόλη της Μαριούπολης και τα 23 καταρχάς αμυγή ελληνικά χωριά για κάποια χρόνια θα αποτελέσει αυτόνομη ελληνική περιοχή αλλά και ακόμα και στη Σοβιετική περίοδο Αφού τα πράγματα ξεκαθαρίσουν μετά τους, τον εμφύλιο, το σκληρό εμφύλιο πόλεμο, θα είναι μια περιοχή μεγάλη ανάπτυξη των Ελλήνων, με τρει αυτόνομε ελληνικέ περιοχέ, σοβιετικέ πάντα, με εκδοτικό, τον κολεκτιβιστή, με εφημερίδε, με περιοδικά, με μια πραγματικά ελληνική αναγέννηση, όπω και στην Νότια Ρωσία και στον Κάφκασο. Όλα αυτά βεβαίω μέχρι το 1937, που, που ο Σταλινισμό θα ακολουθήσει την αντιμειωνοτική πολιτική και θα αποκεφαλίζει πλήρω την ελληνική κοινότητα, την ελληνική μειονότητα. Η άνθιση ξανά αυτής της κοινότητας που θα παραμένει αμύωτη στο χώρο αυτό θα έρθει με την, περί... με την περίοδο της Περεστρόικα. Ξανά θα αρχίσουν να ανθίζουν τα ελληνικά γράμματα, οι ίδιοι από μόνοι τους θα προσπαθήσουν να επανενεργοποιήσουν ό,τι μπορούν, ό,τι είχε διασωθεί από τη Σταλινική Λέλαπα και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση θα έρθει και η αρρωγή του ελληνικού κράτους για να υποστηρίξει τις δικές τους πολιτισμικές προσπάθειες. Σήμερα λοιπόν έχουμε έναν ακμαίο ελληνισμό στη Μαριούπολη και στην περιοχή, όπως είπαμε τη τάξη των 90 με 100.000 ατόμων, που δυστυχώς βρίσκεται πάνω στη γραμμή αντιπαράθεσης Ρώσων και Ουκρανών. Ήδη από τον πόλεμο που είχε γίνει πριν από, 5, από, 6 χρόνια και αυτονομήθηκε η περιοχή του Λουγάνσκ, δηλαδή ένα κομμάτι της Ανατολικής Ουκρανίας από αυτονομιστές ρωσόφωνους, κάποια λίγα ελληνικά χωριά είναι στην περιοχή των αυτονομιστών. Η πλειονότητα όμως των χωριών παραμένει στην Ουκρανική επικράτεια, όπως και η Μαριούπολη. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι οποιαδήποτε νέα όξυνση, οποιαδήποτε νέα στρατιωτική εμπλοκή, θα βρει πραγματικά ως θύματα τους Έλληνες της περιοχής αυτής. Γι' αυτό ας ελπίσουμε ότι αυτή η αντιπαράθεση θα λυθεί με ειρηνικό τρόπο, θα καταφέρουν οι μεγάλες δυνάμεις, κυρίως Ρωσία και οι Ηνωμένε Πολιτείε, να βρουν έναν τρόπο διαμόρφωσης μιας νέας ισορροπίας, σεβασμού και των κρατικών συνόρων αλλά και των μειωνοτικών δικαιωμάτων και έτσι οι Έλληνες αυτής της περιοχής αυτής να αποφύγουν τις περαιτέρω ταλαιπωρίες και περιπέτειες.